αφορά έναν Ιταλό, λέγεται Μάουρο Πρόσπερι. Ο άνθρωπος αυτός ήταν αστυνομικός και μαραθωνοδρόμος, αστυνομικός και αθλητής. Αποφάσισε να πάει στο Μαρόκο να τρέξει σε ένα από τους πιο δύσκολους μαραθώνιους του κόσμου. Βλέπεις ότι είμαστε στην έρημο Σαχάρα, εκεί είναι οι εικόνες. Η απόσταση ήταν 251 χιλιόμετρα και η κατάληξη του Πρόσπερι ποια ήταν. Άφησε πίσω της στην Ιταλία τρία ανήλικα για να πάει να τρέξει σε ένα αγώνα, για τον οποίο τη δεύτερη μέρα που ξεκίνησε να τρέχει, χάθηκε στην έρημο Σαχάρα. Μα τι είναι αυτά που λες τώρα. Έμεινε 9 μήνες στην έρημο. Προσπαθούσε να βρει καταφύγιο, προσπαθούσε να φάει. Βρήκε νυχτερίδες και έφαγε φίδια. Πού τα βρίσκεις, μωρέ, Τέρι, αυτά τα θέματα, δηλαδή, άσε μας. Όταν το βρήκαν, ήταν μόλις 40 κιλά, έτοιμος να πεθάνει, έτοιμος να πάθει νεφρική ανεπάρκεια. Δεν έτρωγε, δεν έπινε, δεν είχε τίποτα. Και πώς έζησε 40 μέρες χωρίς φαΐ και νερό, δεν τη βγάζεις, χωρίς νερό ειδικά. Μέχρι αίμα από νυχτερίδα, μέχρι ούρα, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να μείνει ζωντανός. Ο Πρόσπερι, όταν τον βρήκαν, είχε περάσει τα σύνορα του Μαρόκου και είχε πάει στην Αλγερία. Και από 251 χιλιόμετρα που έπρεπε να τρέξει για να τερματίσει, είχε κάνει κοντά στα 300 χιλιόμετρα. Βρέθηκε ζωντανός, τον πήγαν στην Ιταλία, πήγε κοντά στην οικογένειά του. 4 χρόνια μετά επέστρεψε για να τελειώσει το μαραθώνιο. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Μάουρο Πρόσπερι. Για να τον δούμε. Ο Ιταλός αστυνομικός και μαραθωνοδρόμος Μάουρο Πρόσπερι είναι ίσως ο μοναδικός αθλητής στον κόσμο που χάθηκε στην έρημο Σαχάρα, περιπλανήθηκε για 9 ημέρες αλλά κρατήθηκε στη ζωή. Το 1994, κατά τη διάρκεια του ξακουστού μαραθωνίου στο Μαρόκο, όπου οι συμμετέχοντες πρέπει σε 6 ημέρες να διανύσουν 251 χιλιόμετρα μέσα στην πιο διάσημη έρημο του κόσμου, ο τότε 39χρονος πρώην Ολυμπιονίκης χάθηκε μέσα σε μια αμμωθύελα. Ο υπεραθλητής που έκανε για χρόνια πένταθλο έτρεχε 40 χιλιόμετρα την ημέρα στην Ιταλία, μειώνοντας την ποσότητα του νερού που έπινε για να συνηθίσει σε συνθήκες αφυδάτωσης. Η γυναίκα του Σύνθια τον αποκαλούσε τρελό, αφού ο αγώνας ήταν τόσο επικίνδυνος που ο συμμετέχων υπέγραφε ένα έντυπο που ανέφερε το μέρος όπου θα έστελναν το σώμα του σε περίπτωση που πέθαινε. Ο Πρόσπερι άφησε πίσω του τρία παιδιά κάτω των 8 ετών για να δοκιμάσει μαζί με άλλους 80 συναθλητές τις αντοχές του. Ποιες ήταν όμως οι συνθήκες την ημέρα που χάθηκε? Η τέταρτη μέρα του αγώνα φύσαγε από το πρωί. Είχε περάσει από 4 σημεία ελέγχου όταν μπήκε σε μια περιοχή με αμόλοφους. Ξαφνικά διαπίστωσε ότι ήταν μόνος του. Μια δυνατή αμμωθύελα άρχισε και ο Ιταλός τυφλώθηκε από την άμμο και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ένιωθε σαν να τρυπούν χιλιάδες βελόνες στο πρόσωπό του. Γύρισε την πλάτη στον άνεμο και περίμενε υπομονετικά να σταματήσει το φαινόμενο. Έπρεπε όμως να συνεχίσει να κινείται για 8 ώρες ώστε να μην θαυτεί όρθιος μέσα στην άμμο. Όταν σταμάτησε η θύελα, είχε χάσει κάθε ελπίδα να ξαναβρει το δρόμο του. Μετά από ώρες, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ουρήσει σε ένα άδειο μπουκάλι νερού. Θυμόταν τον παππού του να του λέει πως κατά τη διάρκεια του πολέμου ο ίδιος και οι άλλοι στρατιώτες είχαν πιει τα ούρα τους όταν το νερό τους τελείωσε. Είχε ένα μαχαίρι, μια πηξίδα, υπνόσακο και άφθονη ξηρή τροφή μέσα στο σακίδιό του, όμως δεν είχε τίποτα πόσιμο. Ξαφνικά το άλλο πρωί άκουσε τον ήχο του ελικοπτέρου που πήγαινε προς το μέρος του. Έριξε μια φωτοβολίδα, πετούσε τόσο χαμηλά που διέκρινε μέχρι και το κράνος του πιλότου, όμως τον προσπέρασε. Δύο ημέρες μετά βρήκε ένα ιερό μουσουλμάνων όπου σταματούσαν βεδουίνοι της ερήμου. Ανέβηκε στην κορυφή και έβαλε την ιταλική σημαία με την ελπίδα να τη δουν. Το βράδυ μπήκε σε μια σπηλιά με νυχτερίδες, άρχισε να τις αποκεφαλίζει και να πίνει το αίμα τους. Απελπισμένος κατάλαβε ότι το τέλος του είναι κοντά και μάλιστα με μαρτυρικό θάνατο. Έγραψε ένα σημείωμα για τη σύζυγό του με ένα κομμάτι κάρβουνο και στη συνέχεια προσπάθησε να κόψει τις φλέβες του. Λιποθύμησε, αλλά το αίμα του είχε πήξει και το επόμενο πρωί ξύπνησε. Ανέκτησε τις δυνάμεις και αποφάσισε να βγει από το ιερό. Περιπλανήθηκε στην έρημο τρώγοντας φίδια και σαύρες. Την 8η ημέρα βρήκε μια μικρή όαση. Την επόμενη είδε μερικές κατσίκες και κατάλαβε ότι ήταν πια κοντά σε ανθρώπους. Διέκρινε ένα νεαρό κορίτσι που βοσκούσε ζώα και η κοπέλα έτρεξε σε μια μεγάλη σκηνή. Εκεί μια ηλικιωμένη του έδωσε κατσικίσιο γάλα. Στη συνέχεια έστειλαν κάποιον να καλέσει για βοήθεια σε ένα κοντινό στρατόπεδο. Του πέρασαν χειροπέδες, αλλά σύντομα κατάλαβαν ότι ήταν ο μαραθωνοδρόμος που χάθηκε στο Μαρόκο. Ο Πρόσπερι είχε διασχίσει τα σύνορα προς την Αλγερία 291 χιλιόμετρα μακριά. Κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του έχασε 15 κιλά και έμεινε 40, αλλά η θέληση για ζωή τον κράτησε δυνατό. Τα μάτια του είχαν υποστεί ζημιά, το σηκώτη του είχε καταστραφεί, αλλά ευτυχώς τα νεφρά του ήταν μια χαρά. Δεν μπορούσε να φάει τίποτα εκτός από σούπα για πολλούς μήνες. Του πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να ανακάμψει. 4 χρόνια αργότερα πήγε και πάλι στον ίδιο μαραθώνιο, γιατί όπως είπε, όταν αρχίζει κάτι θέλει να το τελειώνει. Ο πιο πρόσφατος αγώνας του ήταν το 2015, όταν έκανε το γύρο της Σικελίας με ένα κανό.